Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα μιλάμε για το απόλυτο καλοκαιρινό επεισόδιο, γιατί όλες οι συνταγές είναι μία προς μία και θα σας βγάλουν έτσι μία καλοκαιρινή διάθεση. Θα ξεκινήσουμε με την πιο κλασική σαλάτα που υπάρχει, την πιο παραδοσιακή ελληνική σαλάτα που υπάρχει και ίσως να μην έχετε φτιάξει ποτέ σας. Οπότε εγώ έχω υποχρέωση να σας δείξω πώς φτιάχνετε. Ποια σαλάτα είναι αυτή? Χωριάτικη! Χωριάτικη σαλάτα. Θα σας δείξω ακριβώς όλα τα μυστικά για να φτιάξετε την τέλεια χωριάτικη σαλάτα. Και για αυτούς που ίσως να νομίζουν ότι ξέρουν ότι φτιάχνουν, ίσως να δώσουν μια ευκαιρία στο να δουν κανένα δύο μυστικά που θα τους βοηθήσουν να τη φτιάξουν ακόμα καλύτερη. Στη συνέχεια θα φτιάξουμε μια συνταγή που πραγματικά αγαπώ. Είναι μια συνταγή από το πρώτο μου βιβλίο. Το αυτό πρέπει να το δοκιμάσεις. Το ονομάζω το πειρατικό κοτόπουλο, γιατί έχει μία essence καραϊβικής, να το πω έτσι. Θα ψηθεί το κοτόπουλο μέσα στο φούρνο μαζί με πατάτες, αν και πειρατικό κοτόπουλο θα μας βγάζει λέει, έτσι, πιο ελληνική διάθεση, σας το υπόσχομαι. Για το τέλος ένα γλυκό μοναδικό. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, απλά έχει, καταλαβαίνεις, και σοκολάτα και είναι και παγωτό και έχει και άλλη σοκολάτα και γίνεται χαμός από σοκολάτα και ονομάζεται Σικάγο. Θέλετε να δείτε πώς γίνεται? Ναι! Λοιπόν, οι τρεις συνταγές σήμερα είναι να πάρετε ένα χαρτί και ένα μολύβι και να αρχίσετε να γράφετε. Είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε? Ναι! Πάμε να ξεκινήσουμε. Και πάμε στην πρώτη μας συνταγή. Θα φτιάξουμε την κλασική χωριάτικη σαλάτα, φίλες και φίλοι. Δηλαδή τη σαλάτα που όλοι αγαπάμε. Έχει μυστικά αυτή η σαλάτα? Κι όμως έχει. Γιατί έχει τύχει πολλές φορές να φάμε μια χωριάτικη σαλάτα και να πούμε πω πω Παναγία μου, τι είναι αυτό. Και έχουμε φάει πολλές φορές χωριάτικη σαλάτα και λέμε ότι αυτή η σαλάτα δεν τρώγεται. Γιατί? Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια, αρκεί να δούμε πρώτα τα υλικά μας και θα σας εξηγήσω ακριβώς πώς μπορείτε να φτιάξετε την τέλεια χωριάτικη σαλάτα 365 μέρες το χρόνο. Όχι μόνο το καλοκαίρι, όλο το χρόνο. Για τη χωριάτικη σαλάτα θα χρειαστούμε 2 ντομάτες, 1 κουταλιά της σούπας μέλι, 3 κουταλιές της σούπας ξύδι από κόκκινο κρασί παν ζαφυρόπουλος, 1 αγκουράκι, μισή πιπεριά, μισό κρεμμύδι, 20 γραμμάρια κάπαρι, 50 γραμμάρια ελιές, 150 γραμμάρια φέτα, 1 κουταλιά της σούπας ρίγανη, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, ψωμί. Και πάμε να ξεκινήσουμε! Λοιπόν, η χωριάτικη σαλάτα είναι η πιο απλή σαλάτα που υπάρχει. Έτσι, να σας πω λίγο και το background της χωριάτικης σαλάτας. Η χωριάτικη σαλάτα ανακαλύφθηκε για λόγους φορολογίας, να το πω έτσι. Ναι, επειδή ήταν πάρα πολύ φθηνή η σαλάτα χωρίς την φέτα και υπήρχε νόμος του κράτους ότι πρέπει να πουλιέται σε συγκεκριμένη τιμή, προκειμένου να κάνουν upgrade στη σαλάτα και να μπορούν να την πουλάνε παραπάνω στα μαγαζιά, βάλαν και τη φέτα από πάνω και ουσιαστικά ονομάστηκε χωριάτικη σαλάτα και επειδή δεν είχε δασμό στο πόσο να πουλιέται χωριάτικη σαλάτα, μπορούσαν να βάλουν πλαφόν και να πουλιέται παραπάνω. Οπότε η χωριάτικη σαλάτα κάπως έτσι φτιάχτηκε. Λοιπόν, το νούμερο 1 είναι η ποιότητα της ντομάτας. Δηλαδή, άλλη χωριάτικη σαλάτα τρώμε το καλοκαίρι και άλλη χωριάτικη σαλάτα τρώμε το Δεκέμβρη. Και βέβαια κάποιος κόσμος δεν ξέρει και να διαλέγει τα υλικά. Δηλαδή, εγώ πραγματικά τα μυρίζω, ακόμα και στο σούπερ μάρκετ που πηγαίνω, θα μυρίσω την ντομάτα να δω άμα έχει γεύση, άμα έχει άρωμα. Ένας τρόπος για να καταλάβεις την ντομάτα, άμα είναι αρωματική, μυρίζει εδώ στο κοτσάνι. Το έχεις κάνει ποτέ, Μίτσο? Ναι, μπράβο. Άμα βγάζει μυρωδιά ντομάτα εδώ πέρα στο κοτσάνι, σημαίνει πως η ντομάτα έχει γεύση μέσα της. Οπότε αξίζει ο κόπος να πάρεις να την κάνεις χωριάτικη σαλάτα. Αλλά ας υποθέσουμε ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα καλά. Οι ντομάτες μας δεν είναι αρκετά ώριμες. Οι πιπεριές μας δεν είναι τόσο σεξι. Το κρεμμύδι μας είναι ίδιο όλο τον χρόνο. Και το αγγούρι μας σίγουρα δεν έχει τόσο πολύ γεύση. Μπορούμε να κάνουμε μια γευστική χωριάτικη σαλάτα? Φίλε, εδώ πέρα είναι και η διαφορά. Εγώ θα σου δείξω την τεχνική ώστε και η χωριάτικη και το καλοκαίρι και το χειμώνα να σου βγαίνει ίδια ακριβώς. Αρκεί να δώσουμε λίγο σημασία παραπάνω στο τι κάνουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, χωριάτικη σαλάτα. Ξεκινάμε με τις ντομάτες, τις πλένουμε πάρα πολύ καλά και ουσιαστικά εγώ αυτό που κάνω πάντα μα πάντα είναι παίρνω την ντομάτα εδώ, την κόβω εδώ,
Παράξενο, έτσι. Ναι. Έτσι όπως την κόβω. Και με αυτή την κίνηση βγάζω κατευθείαν το κοτσανάκι. Για να μην κάνω τρύπες και βγάζω από εδώ και από εκεί. Το βλέπεις. Παίρνω έτσι όπως είναι το μαχαίρι, πάω δίπλα από το κοτσάνι. Τραβάω μέχρι την άκρη, εδώ παράλληλα. Και κόβω εδώ πέρα ουσιαστικά το κοτσανάκι. Λοιπόν, τώρα, έτσι όπως είναι η ντομάτα, θέλω να την κόψετε σε ωραίες μικρές wedges. Φέτες τέτοιες, ώστε να κρατήσει το σχήμα της καθώς θα την τρώτε. Γιατί η εμπειρία του να τρώσει σαλάτα πρέπει να είναι φανταστική και πρέπει να παίρνει λίγο απ' όλα. Οπότε γενικά, επειδή ξέρω ότι οι μαμάδες την σαλάτα την κόβουν κάπως έτσι, το κάνω κιόλας για να δείξω παραδοσιακά πώς κόβεται. Εδώ. Βλέπετε πόσο πιο ωραία φαίνεται ο άλλος τρόπος που κόβω. Αλλά την επόμενη θα την κόψω κανονικά όπως έδειξα πριν. Λοιπόν, κοίτα εδώ τώρα πώς φαίνεται εδώ πέρα και πώς θα φανεί εδώ. Κοίτα, το βλέπεις. Παπ, παπ, παπ. Τα βλέπεις πόσο ωραία που φαίνονται, ε? Ναι. Και δεν κάνω κάτι δύσκολο, πανεύκολο είναι. Απλά ήδη η σαλάτα μου φαίνεται πολύ πιο όμορφη, βλέπεις. Φαίνεται πιο τακτοποιημένη, φαίνεται ότι της έχω δώσει περισσότερο σημασία. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο κόβουμε τη σαλάτα, εδώ. Και εδώ. Και έχουμε την ντοματούλα μας. Οπότε, το επόμενο που πρέπει να κάνω στη χωριάτικη, το πρώτο μάλλον πράγμα που πρέπει να κάνω στη χωριάτικη, είναι τι? Αλάτι. Αλάτι πάνω στην ντομάτα. Έχει διαφορά στο να βάλουμε το αλάτι τώρα από το να βάλουμε το αλάτι στο τέλος. Άλλο αλάτι δεν θα βάλω στην συνταγή μου. Βάζω μόνο στην ντομάτα, γιατί ουσιαστικά θα βάλω τη φέτα από πάνω και θα γίνει ένας μικρός χαμός. Τώρα, τι κάνει το αλάτι στην ντομάτα, φίλε Διονύση? Μπράβο, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το πιο φανταστικό πράγμα που υπάρχει στη χωριάτικη σαλάτα, φίλε Διονύση, είναι το ζουμάκι που υπάρχει από κάτω που βουτάμε. Άμα ρίξουμε λάδι πάνω στην ντομάτα, το λάδι θα ορακίσει την ντομάτα και δεν αφήνει να βγάλει τα ζουμιά της. Οπότε πρέπει να πατήσει την ντομάτα για να βγάλει ζουμιά. Τώρα, καθώς έβαλα αλάτι, θα παρατηρήσετε ότι μετά από λίγη ώρα θα αρχίσει η ντομάτα από μόνη της να βγάζει το ζουμάκι της στο ωραίο. Και επειδή συρρυκνώνεται η ντομάτα, συρρυκνώνεται και η γεύση της και γίνεται ακόμα πιο γευστική. Ένα tip. Δεύτερο tip. Άμα η ντομάτα μας δεν είναι όσο sexy πρέπει να είναι, δηλαδή δεν έχει γεύση ντομάτα, τι μπορούμε να κάνουμε? Ε? Για πες, φίλε Διονύση. Ξέρω. Λοιπόν. Μελί. Πολύ απλά, ξέρω θα πείτε ότι δεν το έχουμε ξαναδεί, τι είναι αυτά που κάνει και το ένα και το άλλο. Ακούστε με όμως, γιατί ξέρω τι λέω και γιατί το λέω. Λοιπόν, δύο συστατικά. Θα κάνουμε την πιο απλή γλυκόξινη σάλτσα που υπάρχει, που ουσιαστικά είναι ξύδι με μέλι μαζί. Δεν θέλει πολύ. Θέλουμε μία κουταλιά της σούπας μέλι και δύο κουταλιές της σούπας ξύδι. Αυτά τα δύο, το ένα ισορροπεί το άλλο, γιατί το ξινό με το γλυκό ισορροπούνε, αλλά στο τέλος τι γίνεται, δυναμώνουν ακόμα περισσότερο τη γεύση της ντομάτας. Εντάξει, δηλαδή είτε η ντομάτα σας είναι όρημη είτε δεν είναι όρημη, με αυτόν τον τρόπο θα κάνετε την ντομάτα σας να βγάλει το 100% της γεύσης της. Οπότε, αυτό που θα κάνω είναι να ρίξω σε ένα μπολάκι μία κουταλιά της σούπας μέλι, εδώ. Λίγο, δεν θέλει πολύ, δεν θέλουμε να κάνουμε γλυκιά τη σαλάτα μας. Και εγώ θα χρησιμοποιήσω ένα πολύ ποιοτικό ξύδι από κόκκινο κρασί Πάνος Ζαφυρόπουλος. Ένα ξύδι που παράγεται αποκλειστικά από διαλεγμένα ελληνικά κρασιά. Έχει υπέροχο άρωμα, πλούσια γεύση, με ένταση και βέβαια με φινέτσα. Χρειαζόμαστε δύο κουταλιές της σούπας, οπότε ανοίγω τη συσκευασία μου, θα ρίξω εδώ. Και όσο απλό και σας φαίνεται, αυτή είναι η διαφορά που θα κάνουμε στη συνταγή μας. Λοιπόν, ανακατεύω το μέλι μαζί με το ξύδι εδώ. Θα λιώσω το μέλι μέσα στο ξύδι. Εδώ είμαστε. Βλέπετε, το μέλι έλειωσε, οπότε όλη αυτή την υπέροχη μαρινάδα ξυδιού και μελιού πάμε να μαριναρουμε τις ντομάτες μας. Ήδη έχει βγάλει το ζουμάκι της ντομάτα, το βλέπετε. Και καθώς μαριναρουμε την ντομάτα μας, θα γίνει 10 φορές πιο νόστιμη. Εδώ είμαστε. Και πάμε για τα υπόλοιπα μας υλικά. Χρειαζόμαστε το αγκουράκι μας. Το αγκούρι το θέλετε με φλούδα ή χωρίς. Ε? Χωρίς. Ή μισό-μισό. Μισό-μισό. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Ναι, απλά, θα σου πω. Αυτό που θέλω να κάνεις πάντα όταν παίρνεις ένα αγκουράκι είναι να κόψεις λίγο από τη φλούδα και να δοκιμάσεις. Είναι πλημμένο. Άμα σου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σκληρόφλουδο το αγκουράκι, δεν θα χρησιμοποιήσεις τη φλούδα. Άμα σου φαίνεται ότι είναι τρυφερό γιατί είναι καλοκαιρινό και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, τότε θα το χρησιμοποιήσεις. Αυτό είναι μια χαρά. Οπότε θα κόψω λίγη από τη φλούδα εδώ. Και αφήνω αυτά στην άκρη, εδώ. Μαζί με την ντοματούλα μου, γιατί πάνε κομποστοποίηση και τα δύο. Και ουσιαστικά, δεν χρειάζομαι βέβαια ένα ολόκληρο αγκούρι, είναι πάρα πολύ. Θα κόψω το μισό εδώ. Έτσι ωραία κομμάτια, μεγάλα. Πλάγια. Και το αγκούρι πάει πάνω από την ντομάτα. Να βάλω κι άλλο, παιδιά.
Λίγο ακόμα το θέλει, το βλέπεις. Βλέπεις πόσο πιο ωραία που φαίνεται όταν κόβεις πλάγια το αγγούρι, ε? Δηλαδή το λέω και περισσότερο γιατί όντως έρχεται ο κόσμος από το εξωτερικό και θέλει να φάει μια χωριάτικη σαλάτα. Ναι, μεν είναι παραδοσιακή, αλλά μπορούμε να την κάνουμε να φαίνεται πάρα πολύ όμορφη με απλές κινήσεις. Κοιτάξτε εδώ. Λοιπόν, πάει το αγγουράκι και πάμε για την πιπεριά. Και επειδή βλέπω πολλές φορές να υπάρχουν 2-3 ωραίες ροδέλες από πιπεριά πάνω και ένας τρώει τυχερός την πιπεριά και οι υπόλοιποι δεν τρώνε, αυτό που θέλω να κάνετε είναι πάρα πολύ απλό. Δεν χρειαζόμαστε πολύ πιπεριά. Απλά αυτό που θέλω να κάνετε είναι να μάθετε να κόβετε το λεγόμενο ζουγιέν. Παίρνετε την πιπεριά και ουσιαστικά θα κόψετε ωραίες μικρές φετούλες εδώ. Δεν χρειάζεται πολύ, αλλά σε κάθε μπουκιά πρέπει να υπάρχει και λίγο πιπεριά για να έχει ολοκληρωμένη τη γεύση. Γιατί η χωριάτικη είναι μια ολοκληρωμένη μπουκιά λίγο απ' όλα. Λαδάκι, πιπεριά, αγγούρι, ντομάτα, στη συνέχεια κρεμμύδι. Οπότε όλα αυτά πραγματικά δίνουν το κάτι παραπάνω. Κοιτάξτε εδώ, με μόλις ένα κομματάκι πιπεριά, ένα κομματάκι δεν έβαλα παραπάνω, κόβοντας την λεπτή, πήγε 100% παντού. Εδώ πέρα δεν έχω μαρινάρει, δεν έχω κάνει τίποτα. Τώρα. Το επόμενο υλικό που έχουμε να χρησιμοποιήσουμε είναι το κρεμμύδι. Βάζεις κρεμμύδι στη χωριάτικη? Εννοείται. Εσύ βάζεις? Ναι. Εσύ βάζεις μπελέσι? Όχι. Άκου τι γίνεται. Το κρεμμύδι στη χωριάτικη όντως το καταλαβαίνεις. Στο στομάχι σου μετά από μισή ωρίτσα, μία ωρίτσα που θα φας στη χωριάτικη. Αυτό που θα κάνετε είναι πάλι, θα κόψετε λίγο κρεμμύδι, δεν χρειάζεται πολύ, δηλαδή παίρνουμε το 1 τέταρτο του κρεμμυδιού, όπως και στην πιπεριά θέλει πολύ λίγο. Και ακριβώς όπως πριν πρέπει να κόψουμε πολύ λεπτές φέτες. Ζουγιέν. Εδώ το βλέπεις. Διονύση. Ναι. Ωραία. Κοίταξε εδώ πόσο ωραία που το κόβω. Λεπτό, 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 λεπτό. Και μόλις το κάνω αυτό, θα ξαναπάρω πίσω τον μπολ μου, αυτό που σου έδειξα πριν, και θα ανοίξω το κρεμμύδι εδώ. Θα το ανοίξω, δεν θα το αφήσω κολλημένο. Γιατί άμα το αφήσω κολλημένο, κάποιος θα πάει και θα πάρει ολόκληρο το κρεμμύδι και όντως θα είναι βαρύ για το στομάχι. Τώρα, αυτό που θα κάνω είναι, θα ρίξω μία κουταλιά του σουπασξίδι μέσα, ξανά. Και σε περίπτωση που ένιωθες ότι το κρεμμύδι ήταν βαρύ και ότι είχε άσχημη γεύση και στο στομάχι σου ήταν πάρα πολύ βαρύ και δεν μπορούσες να το χωνέψεις, αυτή τη στιγμή το κρεμμύδι έχει μεταμορφωθεί σε κάτι άλλο, εντάξει. Μόνο με το ξύδι ουσιαστικά φροντίσαμε το κρεμμύδι να μην είναι βαρύ για κανέναν και να είναι πολύ πιο εύπεπτο. Οπότε δεν το παρακάνουμε πάλι, βλέπετε. Ίσα ίσα θα βάλω κρεμμυδάκι. Με ξέρετε, δεν περίμενα ποτέ να δείξω πώς γίνεται χωριάτικη σαλάτα, γιατί θεωρούσα ότι είναι κάτι αυτονόητο, ότι όλοι το ξέρουμε, αλλά τελικά δεν είναι. Γιατί όντως από μηνύματα πήραμε κι εμείς και μας είπε ο κόσμος ότι να δείξουμε πώς γίνεται χωριάτικη σαλάτα. Και βέβαια και πολλοί κόσμος από το εξωτερικό μας ρωτάει για το πώς γίνεται χωριάτικη σαλάτα. Έχω βίντεο στα αγγλικά βέβαια πώς γίνεται χωριάτικη σαλάτα, αλλά δεν είχα στα ελληνικά. Και είπα ότι έπρεπε οπωσδήποτε να το δείξω, γιατί όντως νομίζω με 2-3 τσαχπινιές που τώρα σας δείχνω θα απογειώσετε 100% τη σαλάτα. Τώρα πάμε για τις τελευταίες πινελιές. Η κάπαρη δεν μπαίνει παντού. Σε κάποια μέρη της Ελλάδος μπαίνει, σε κάποια δεν μπαίνει. Εγώ θα τη βάλω την κάπαρη και άμα θέλετε εσείς. Βάζετε ή δεν βάζετε, εξαρτάται με τα γούστα. Πάλι δεν το παρακάνουμε. Η κάπαρη είναι αλμυρή, οπότε θα αλλάξει γενικά πάρα πολύ τη σύσταση της σαλάτας άμα το παρακάνουμε σε κάπαρη. Θέλουμε τις σελίτσες μας. Εννοείται σε περίπτωση που προσέχετε, βάζετε χωρίς κουκούτσι. Σε περίπτωση που θέλετε να πάτε πιο παραδοσιακά, βάζετε με κουκούτσι. Και το τελευταίο μας υλικό, μάλλον τα τρία τελευταία υλικά, είναι η φέτα, η ρίγανη και το λαδάκι. Πάω να πάρω τη φέτα από το ψυγείο. Εδώ. Έτσι όπως είναι, θα πάει. Στο κέντρο, εννοείται πως μπορείτε να την κόψετε κομμάτια. Την κόψεις κομμάτια? Όχι. Αυτό που θέλω να σας δείξω είναι αυτό που έχει γίνει ήδη εδώ κάτω. Κοιτάξτε. Χωρίς να έχω βάλει καθόλου λάδι, βλέπετε αυτό το κόκκινο το ζουμάκι που έχει δημιουργηθεί. Είναι επειδή αλατίσαμε τις ντομάτες, επειδή κάναμε το ζουμάκι με το ξύδι και με το μέλι, και όλο αυτό είναι γεύση συμπυκνωμένη που βγαίνει τελικά στη χωριάτικα από κάτω. Και ήρθε η ώρα για τα τελευταία μας υλικά. Λοιπόν, έχουμε αλατίσει τις ντομάτες. Η φέτα μας έχει και αυτή αλάτι. Οπότε γενικά αλάτι παραπάνω δεν βάζουμε στη σαλάτα. Εκτός άμα χρειαστεί. Άμα δείτε ότι θέλετε παραπάνω αλατάκι, βάζετε. Θα βάλω λίγο πιπέρι από πάνω να πάει παντού. Εδώ. Βάλω λίγο ακόμα. Εδώ είμαστε. Τέλεια. Και εντάξει. Η ποιότητα της ρίγανης είναι πολύ σημαντική. Εγώ είμαι πολύ τυχερός γιατί αυτή τη ρίγανη την έχω κρατήσει από Τάκης Φουτούρ. Εντάξει. Είναι ό,τι πιο αρωματικό υπάρχει, την κρατάω, σας λέω, σαν θησαυρό εδώ πέρα. Δεν θέλω να μην την πειράξει κανείς. Την βάζω μόνο στις συνταγές που φτιάχνουμε εδώ πέρα. Και θα ρίξω τη ρίγανη μου. Ρίχνουμε ρίγανη πάνω από τη φέτα, αλλά ρίχνουμε ρίγανη και πάνω από όλα τα υπόλοιπα μας υλικά. Εδώ. Και τώρα ήρθε η ώρα για το φανταστικό μπάνιο. Και πρέπει να καταλάβουμε ακριβώς την νοοτροπία του λαδιού. Το λάδι αχύνεται. Και καθώς θα χύνεται πάνω από την ντομάτα, το αγγούρι, το κρεμμύδι, την πιπεριά. Θα παίρνει γεύσεις από όλα αυτά. Και καθώς θα κατεβαίνει προς τα κάτω, θα δημιουργήσει ένα μικρό μπάνιο γευστικό κάτω από όλα μας τα λαχανικά. Αυτή είναι η λεγόμενη παπάρα που κάνουμε. Που παίρνουμε το ψωμάκι, βουτάμε μέσα, ευχαριστιόμαστε και είναι το πιο φανταστικό
που μπορούμε να κάνουμε. Οπότε, με το λάδι, θέλω να πάρετε έτσι το μικρό δοσομετρητή, αυτό που βλέπετε, που ουσιαστικά τώρα έχω ρίξει μία κουταλιά της σούπας, δεν έχω ρίξει παραπάνω. Και με αυτόν τον τρόπο περιχύνουμε παντού το λάδι, με αποτέλεσμα να πέφτει το λάδι προς τα κάτω και να βγάζει όλες αυτές τις γεύσεις που σας είπα. Τώρα θα μου πείτε, Ρεάκι, πολύ τεχνική για μία χωριάτικη σαλάτα. Τώρα αυτά που μας λες ισχύουνε. Εγώ το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι άμα φτιάξετε τη σαλάτα όπως σας έδειξα σήμερα, θα πείτε ότι φάγατε την πιο νόστιμη χωριάτικη σαλάτα που έχετε φάει. Αλήθεια σας λέω, μπορεί να φαίνονται μικρά τα μυστικά, αλλά στο τέλος της ημέρας θα μου στείλετε κι εσείς μήνυμα και θα μου πείτε, βρε μπαγάσα, τα έλεγες, αλλά δεν το πιστεύαμε. Άμα καταλάβετε ακριβώς το τι κάναμε και άμα καταλάβετε ότι σκοπός τώρα είναι κάποιος να βουτήξει το ζουμάκι που έχει γίνει από κάτω, αυτή η υπέροχη βινεγκρέτ ντομάτας που έχουμε κάνει, γιατί ουσιαστικά αυτό έχουμε κάνει, μία βινεγκρέτ, βάλαμε το ξύδι, βάλαμε το μέλι, το ελαιόλαδο, τα ζουμιά, την ντομάτα, έχουμε φτιάξει κάτι υπέροχο. Η γεύση που έχουμε πάρει είναι τόσο, να το πω, συμπυκνωμένη, που πραγματικά θα πείτε ότι βάλατε την πιο νόστιμη ντομάτα που υπάρχει στον κόσμο, αλλά η ντομάτα δεν ήταν και πιο νόστιμη. Λοιπόν, να δοκιμάσω. Όπα. Εγώ τα λέω. Αλλά κανείς δεν με ακούει. Ναι. Κάπως έτσι. Είναι το σημείο που λες ότι μπορώ να ζήσω απλά με χωριάτικη σαλάτα και λίγο ψωμάκι. Άμα με χωριάτικη σαλάτα είναι ακριβώς έτσι. Πω πω Παναγία μου, δεν υπάρχει. Το μόνο που θες είναι να κόψεις ψωμάκι, να βουτήξεις μέσα. Εντάξει, τώρα εδώ πέρα είναι... Αυτό είναι μαγεία. Είναι. Απλά θέλω να σας πω ότι όντως αξίζει πραγματικά ο κόπος να κάνετε ό,τι έκανα κι εγώ. Μία φορά. Νομίζω ότι το δικαίωμα μετά από τόσα χρόνια να σας ζητήσω μία χάρη. Ό,τι το κάνετε, θα μου στείλετε όλοι μήνυμα και θα πείτε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν το πιστεύουμε ότι μπορούμε να φάμε πιο νόστιμη χωριάτικη σαλάτα. Λοιπόν, θα απολαύσουμε τη σαλάτα εμείς και πάμε στην επόμενη συνταγή μας. Για τη χωριάτικη σαλάτα, κόβουμε τις ντομάτες στη μέση, αφαιρούμε το κοτσάνι, τις κόβουμε σε μικρά κομμάτια, τα βάζουμε σε μπολ, βάζουμε αλάτι και αφήνουμε στην άκρη. Στο άλλο μπολ, βάζουμε το μέλι, ξύδι, ανακατεύουμε, μεταφέρουμε στο μπολ με την ντομάτα. Ανακατεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Ξεφλουδίζουμε και κόβουμε το αγγούρι σε μισοφέγγαρα, το βάζουμε στο μπολ με την ντομάτα και προσθέτουμε την πιπεριά σε λεπτές λωρίδες. Κόβουμε το κρεμμύδι σε πολύ λεπτές φέτες, το βάζουμε σε μπολ, προσθέτουμε ξύδι και ανακατεύουμε. Το μεταφέρουμε στο μπολ με τη σαλάτα, βάζουμε την κάπαρη, τις ελιές, τη φέτα, πιπέρι, τη ρίγανη, το ελαιόλαδο και σερβίρουμε με το ψωμί. Και πάμε στην επόμενη συνταγή. Τη συνταγή που σας έχω προλογίσει, το πειρατικό κοτόπουλο. Το λέμε πειρατικό γιατί έχει πολλά καλούδια που μας βγάζουν έτσι spices από καραϊβική. Βέβαια τα έχουμε στην Ελλάδα όλα. Γιατί έχουμε κανέλα, γαρίφαλο, λίγο πιπέρι καγιέν, λίγο δάφνη, φιστίκια. Αυτά τα έχουμε. Δεν ότι μας λείπουνε. Απλά θα το πούμε πειρατικό. Γιατί μπορούμε. Πάμε να δούμε τα υλικά. Για το πειρατικό κοτόπουλο του Άκη θα χρειαστούμε. Για τις πατάτες, 1 κιλό πατάτες baby, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο. Για το κοτόπουλο, 4 μπούτια κοτόπουλου, αλάτι, 80 γραμμάρια φιστίκια αλατισμένα, 80 γραμμάρια ζάχαρη καστανή, 1 κουταλιά της σούπας πιπέρι καγιέν, μισό κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο, 1 πέμπτο από 1 κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο, μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα και 2 φύλλα δάφνης. Για το σερβίρισμα, θυμάρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε, λοιπόν. Να σας πω ότι είναι πραγματικά μία από τις αγαπημένες μου συνταγές. Όταν έχω ένα τραπέζι και θέλω να εντυπωσιάσω με κοτόπουλο, πάντα κάνω αυτή τη συνταγή. Γιατί είναι η πιο εντυπωσιακή συνταγή για κοτόπουλο και είναι καινούργια γεύση για όλους. Πραγματικά σας το υπόσχομαι. Λοιπόν, θέλω μία τηγανάρα πάνω στη φωτιά και να σας πω ότι χρησιμοποιώ φυσικό αέριο Zenith, τον πρώτο πάροχο ολοκληρωμένης ενέργειας στην Ελλάδα. Λοιπόν, θέλω να κάψει καλά το τηγανάκι μου, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα πετύχω το τέλειο χρώμα στο κοτόπουλό μου. Λοιπόν, έχω πάρει baby πατατούλες. Εννοείται πως άμα θέλετε να βάλετε κανονικές πατάτες, μπορείτε να βάλετε κανονικές. Έχω πλύνει καλά τις πατάτες απ' έξω και θα τις κόψω στη μέση μαζί με τη φλούδα. Εδώ είμαστε. Τώρα, βέβαια, άμα δεν έχετε τόσο μεγάλο τηγάνι, θα το κάνετε σε 2 δόσεις. Λοιπόν, και ρίχνω τις πατάτες μου μέσα για λόγους αποθήκευσης, γιατί δεν μπορώ να βάλω άλλο στο ξυλοκοπής. Δεν έχω βάλει καθόλου λάδι, αλλά δεν με πειράζει, γιατί δεν θέλω να ψηθούν
πρώτα οι μισές πατάτες και μετά οι άλλες μισές. Θα μισθούν όλες μαζί στον ίδιο χρόνο. Οπότε γι' αυτό το λόγο δεν βάζω το λάδι. Θα ρίξω όλες μου τις πατάτες πρώτα μέσα. Εδώ είμαστε. Τέλεια. Σχεδόν τελειώσαμε. Εντάξει, οι baby πατατούλες, τι ωραίες που είναι, ρε φίλε. Και τι ευκολία που είναι. Πώς τις πλένεις τις baby πατάτες, Διονύση? Με νερό. Απλά, άμα ανοίξεις τη βρύση και αρχίσεις να πλένεις μία-μία την πατάτα, θα ξοδέψεις 50 λίτρα νερό για να πλύνεις 5 πατάτες. Κόφτηκαν. Μπράβο. Ένα μπολάκι, βάζουμε τις πατάτες μέσα. Δεν χρειάζεται να τις ξεπλένεις. Άστες 5 λεπτάκια στην άκρη. Όλο το χώμα θα φύγει, θα πάει κάτω. Και σε περίπτωση που έχει μείνει λίγο χώμα, παίρνεις το σφουκαράκι, τρίβεις μέσα στο μπολάκι, εκεί πέρα, ξεπλένεις και τελείωσες. Έτσι με 1,5-2 λίτρα έχεις τελειώσει τις πατάτες, αντί για 50. Εντάξει, γενικά πρέπει να σκεφτόμαστε και το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε το νεράκι μας. Μπορούμε να κάνουμε την ίδια δουλειά, και καλύτερα βέβαια, με το 1/50 από το νερό που τα χρησιμοποιούσαμε. Λοιπόν, οι πατάτες είναι μέσα, οπότε ήρθε η ώρα τι, να βάλουμε το λαδάκι μας. Λάδι. Δεν το παρακάνουμε. Ίσα-ίσα θέλουμε να υπάρχει λίγο λαδάκι για να πάρουν χρώμα οι πατάτες. Λάδι, αλάτι και πιπέρι. Βουάλα. Τώρα, αυτό που θέλω είναι λίγο βουτυράκι και το κοτόπουλό μου. Όπλο. Εντάξει. Το κοτόπουλάκι μου είναι εδώ. Το βουτυρό μου το έχω εδώ. Οπότε πριν προχωρήσω το κοτόπουλο, να δω αν έχω πάρει εδώ χρώμα εδώ. Λοιπόν, για να δούμε το χρωματάκι μας πώς είναι. Έχουν πάρει χρωματάκι, τέλεια. Οπότε, θα σβήσω με λίγο βουτυράκι το τηγάνι μου, εδώ. Ίσα ίσα μία κουταλιά σούπας για να πάρουν έτσι ωραία γεύση, ωραίο άρωμα. Εδώ είμαστε. Τι ωραίο πράγμα. Όταν σβήνει το βουτυράκι. Και να σας πω εγώ, και η διατροφή που θα κάνω, το βούτυρο θα το φάω και τη μαγιορέζα θα τη φάω. Αρκεί να ξέρω πόσο θα βάλω. Δηλαδή, τώρα στη συγκεκριμένη συνταγή, μια κουταλιά της σούπας απογείωσε τις πατάτες μου. Δηλαδή, ωραίες και με το λαδάκι, αλλά και με το βούτυρο γίνονται άλλο πράγμα. Λοιπόν, τώρα, όσο παράδοξο και αν σας φαίνεται, στη συγκεκριμένη συνταγή οι πατάτες παίρνουν παραπάνω χρόνο να ψηθούν από το κοτόπουλο. Οπότε ξεκινάω ήδη με τις πατάτες μέσα στο φούρνο. Βάζω μέσα τις πατάτες στους 200 βαθμούς. Θέλουν περίπου 20 λεπτάκια περισσότερο από το κοτόπουλο. Άρα ψήνω πρώτα τις πατάτες μου 20 λεπτά και μετά βάζω το κοτόπουλο μέσα. Τώρα, πάμε να συνεχίσουμε με το κοτοπουλάκι μας. Έχουμε το τηγάνι μας που καίει. Οπότε γιατί να το αφήσουμε στην άκρη, να το εκμεταλλευτούμε. Τι θα κάνουμε πάλι? Θα δώσουμε πολύ πολύ ωραίο χρώμα στο κοτόπουλο. Πώς το κάνουμε αυτό? Πολύ απλά. Έχει λαδάκι, έχει βούτυρο μέσα. Οπότε θα πάρω το κοτόπουλο εδώ. Θα χαράξω έτσι σε 2-3 σημεία. Εκεί, στα σημεία που νομίζω ότι χρειάζεται παραπάνω ψήσιμο και θα δυσκολευτεί να ψηθεί. Δηλαδή εδώ πέρα, εδώ στο κόκαλο κοντά και εδώ. Είναι ένα σημείο που μπορώ να χαράξω για να βοηθήσω τη διαδικασία. Οπότε χαράσω εδώ και εδώ. Πω, ωραία μπουτάκια, ε. Τώρα, σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε στήθος, μπορείτε να βάλετε και στήθος. Δεν πάει κανένα θέμα. Καταλαβαίνετε. Το μπουτάκι είναι λίγο πιο γευστικό. Όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, το έχω ξαναπεί, θα συνεχίσω να το ξαναλέω. Cross contamination. Προσπαθούμε πάρα πολύ όταν πιάνουμε κοτόπουλο να μην πιάνουμε άλλα αντικείμενα μέσα στην κουζίνα μας αφού έχουμε πιάσει το κοτόπουλο. Για αυτόν τον λόγο, βλέπετε ούτε αλάτι πιπέρι δεν έχω ρίξει προς το παρόν. Γιατί θέλω να πάω αυτά πίσω. Γιατί είχαν κοτόπουλο. Θέλω να πάω αυτό πίσω, γιατί είχε κοτόπουλο. Θέλω να πετάξω τα γάντια μου, γιατί είχαν κοτόπουλο. Και τώρα δεν υπάρχει κάτι που να έχω κουμπίσει στην κουζίνα μου που να έχει κοτόπουλο. Οπότε ήρθε η ώρα να ρίξω το αλάτι μου, εδώ. Δεν είναι τυχαίο που δεν θα ρίξω πιπέρι, γιατί είναι αρκετά spicy η συνταγή μας. Οπότε μην το παρακάνουμε και στο πιπέρι. Και θέλω να πάρω ωραίο χρώμα στο κοτόπουλο. Για να δούμε. Πώς φαίνεται? Λίγο αυτό. Λίγο ακόμα. Δηλαδή, αυτό το χρώμα που πήραμε τώρα εδώ στο κοτόπουλο, στο φούρνο για να το πάρουμε, έπρεπε να ψήσουμε 2 ώρες και αν θα έπαιρνε τέτοιο χρώμα. Γι' αυτό το λόγο, επειδή θέλουμε το φαγητό μας εκτός από νόστιμο να είναι και σεξι στην εμφάνιση, κοιτάξτε εδώ πόσο σημαντική είναι αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, με το που γύρισα απ' την άλλη δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ και το χρώμα. Σβήνω τη φωτιά μου, αφήνω τη γάνη στην άκρη. Δεν με νοιάζει αυτή τη στιγμή να μαγειρέψω το κοτόπουλο μου. Πράγματα είναι απλά. Αυτό που έχω να ετοιμάσω τώρα, φίλε Μίτσο, είναι η μαρινάδα για το κοτόπουλο. Που η μαρινάδα είναι πάρα πολύ απλή. Λοιπόν, έχω ένα μιξεράκι.
και θα πάρετε τα πεινά φιστικάκια, αυτά που τρώμε, καταλαβαίνετε, με το αλατάκι τους, θέλω να έχει αλάτι, γιατί είναι πολύ πιο νόστιμα, ψημένα, αλατισμένα. Τα βάζω μέσα στο μούλτ. Θα βάλω την καστανή μου ζάχαρη, θα βγει γλυκό και σπάσει την ίδια στιγμή. Η γεύση του θα είναι αντεγιά, δηλαδή θα είναι από άλλον πλανήτη. Πάμε τώρα να ισορροπήσουμε την γλυκύτητα. Με τι? Θα βάλω πιπέρι καγιέν. Σε περίπτωση που δεν έχετε πιπέρι καγιέν, έχετε σίγουρα βούκοβο. Πόσο? Να σας δείξω κιόλας ακριβώς, για να μην υπάρχει θέμα. Εδώ είμαστε. Βάζω περίπου μία κουταλιά της σούπας. Όχι τελείως γεμάτη, αλλά μία κουταλιά της σούπας καγιέν. Καταλαβαίνετε ότι είναι καυτερό το όλο πράγμα. Λοιπόν, ρίχνω το πιπέρι καγιέν μέσα. Εδώ έχω το μοσχοκάριδο, όπου θα πάει περίπου μισό κουταλάκι του γλυκού, εδώ. Το γαρίφαλο, άμα σας αρέσει να είναι αρκετά spicy, βάλτε μισό κουταλάκι του γλυκού, αλλά και ένα όγδο του γλυκού να βάλετε, πάλι αρκετό θα είναι. Γενικά, το μόνο υλικό που δεν θέλω να βάλετε παραπάνω είναι το γαρίφαλο, γιατί το γαρίφαλο που υπάρχει πίσω να σας χαλάσει τη συνταγή. Οπότε θέλουμε λίγο γαρίφαλάκι, την κανέλα μας. Οπότε φανταστείτε τώρα, κανέλα, γαρίφαλο, μοσχοκάριδο, υλικά που έχετε όλοι. Εδώ πέρα βλέπετε ότι είναι με ένα κουταλάκι του γλυκού περίπου. Και δύο φύλλα δάφνης. Θα τα σπάσουμε μέσα, μην φοβάστε. Το έχετε ξαναδεί? Όχι. Όχι, είναι καταπληκτικό μυρωδικό η δάφνη και σπάει και γίνεται. Και είναι και spicy. Είναι πικάντικη. Τώρα, χτυπάμε πολύ καλά. Και βουαλά! Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η μυστική συνταγή για το πειρατικό κοτόπουλο. Έτσι απλά, με λίγο φιστίκι, λίγο ζάχαρη και λίγα βαχαρικά που έχετε στο σπίτι, κατευθείαν θα απογειώσετε το συγκεκριμένο φαγητό. Τώρα, τα 20 λεπτάκια έχουν περάσει, οι πατάτες μου έχουν ψηθεί ήδη για 20 λεπτά. Τις βγάζω από το φούρνο. Τέλεια. Και ήρθε η ώρα να γίνει ένας μικρός χαμός. Πώς θα γίνει αυτό? Βάζω το κοτόπουλο πάνω από τις πατάτες, γιατί θέλω να πέσουν τα ζουμιά από το κοτόπουλο στις πατατούλες μου, που έχει πάρει ωραίο χρώμα εδώ πέρα. Ναι. Και η μαρινάδα μας, τη θυμάστε? Πάει από πάνω. Πάνω από το κοτόπουλο. Μην το φοβάστε, επειδή έχει το φυσικό βούτυρο, γιατί είναι σαν φυσικό βούτυρο, θα λιώσει. Και βέβαια έχουμε και την καστανή ζάχαρη, όπου και αυτή θα λιώσει, θα καραμελώσει και θα γίνει ωραία. Και ουσιαστικά θέλουμε να βάλουμε αυτή την πούδρα που έχουμε ετοιμάσει, τη μαρινάδα, μόνο πάνω από το κοτόπουλο. Εδώ είμαστε. Τώρα, όπως είναι, άλλο μηνόχαρτο. Γιατί θέλουμε όλα αυτά να μαγειρευτούν μαζί, θέλουμε όλα αυτά τα αρωματικά που έχουμε να πάνε και στις πατάτες. Θα γίνει ένας μικρός χαμός. Και λίγο με αλουμινόχαρτο εδώ. Okay. Τέλεια. Και ήρθε η ώρα του ψησίματος. 20 λεπτά με αλουμινόχαρτο, 20 λεπτά χωρίς αλουμινόχαρτο, 40 λεπτά θέλει το κοτόπουλο και περίπου μία ώρα οι πατάτες. Γιατί τις πατάτες έχουμε ψήσει άλλα 20 λεπτά, για το θυμόμαστε. Λοιπόν, σε 40 λεπτάκια από τώρα, πιστέψτε με ότι θα φάτε ό,τι πιο νόστιμο σε μπουτάκι κοτόπουλο έχετε δοκιμάσει. Γενικά η συνταγή δεν υπάρχει. Όταν το δοκιμάσετε, θα το καταλάβετε κι εσείς. Και το κοτοπουλάκι μας είναι έτοιμο. Παναγία μου. Λοιπόν, θα κάνω το εξής. Πρώτα απ' όλα θα σου πω ότι η πατάτα που θα φας, δεν υπάρχει κάτι πιο νόστιμο που έχεις δοκιμάσει στη ζωή σου. Δοκίμασε. Ευχαριστώ. Πες πραγματικά άμα έχεις φάει κάτι παρόμοιο. Εντάξει, είναι τέλεια. Σκάνε όλες οι γεύσεις. Κάρι, όλη η μαρινάδα που δείχνει κάρι, στο κοτόπουλο. Κάρι δεν έχουμε βάλει, αλλά πάνω τους κάει κάρι. Εννοούσα το καγέν. Το καγέν. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πραγματικά ό,τι και να σας πω για αυτή τη συνταγή είναι λίγο. Αξίζει πραγματικά ο κόπος να τη δοκιμάσετε. Δεν είναι τίποτα, είναι τηγανάκι να τα ψήνει.
Δεν ξέρω άμα πιο νόστιμο είναι οι πατατούλες ή το κοτόπουλο. Όπως βλέπετε έχει μελώσει. Η καστανή ζάχαρη έχει κάνει μια φανταστική σάλτσα που όμοιά της δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Γενικά το όλο θέμα είναι φανταστικό. Λίγο θυμαράκι εσείς από πάνω για το σερβίρισμα. Θυμαράκι εδώ πέρα βλέπετε έχει και ανθούς. Είναι τέλειο. Εδώ. Δεν θα χαλάσω αυτό το πιάτο. Θα αφήνω εδώ στην άκρη. Θα πάρω όμως ένα πιατάκι. Για να σας δείξω τι έχουμε κάνει μέσα. Η συνταγή είναι καταπληκτική, αλήθεια. Άμα δεν έχετε φιστίκια αλατισμένα και έχετε φυσικό βούτυρο, μας κάνει, εντάξει. Και άμα δεν θέλετε να βάλετε φυσικό βούτυρο και έχετε ταχύνι, βάλετε ταχύνι, δεν με πειράζει. Αρκεί να κάνετε τη συνταγή. Και όπως βλέπετε, η κρούστα πάνω είναι φανταστική. Από πάνω εννοείται ότι θα πάρει αυτό το χρώμα, γιατί έχουμε βάλει όλα αυτά τα μυρωδικά τα υπέροχα. Μέσα είναι πάρα πολύ ζουμερό, το βλέπετε. Έχει κρατήσει τα ζουμάκια του, μόλις 40 λεπτά το ψήσαμε. 20 λεπτά με αλουμινό χαρτο και 20 λεπτά χωρίς. Και βέβαια το φανταστικό με αυτή τη συνταγή είναι βέβαια τα αρωματικά που βγάζει. Κανέλα, γαρίφαλο, καγέν, μοσχοκάριδο, καγέν και δάφνη. Ο απόλυτος συνδυασμός. Καλή μας όρεξη. Για το πειρατικό κοτόπουλο του Άκη, σε τηγάνι σε δυνατή φωτιά με ελαιόλαδο, βάζουμε τις πατάτες κομμένες στη μέση, προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και σοτάρουμε. Βάζουμε το βούτυρο, ανακατεύουμε, μεταφέρουμε σε ταψάκι και ψήνουμε. Χαράζουμε το κοτόπουλο σε 2 με 3 σημεία και το βάζουμε στο ίδιο τηγάνι σε δυνατή φωτιά. Προσθέτουμε αλάτι, σοτάρουμε, αφαιρούμε και αφήνουμε στην άκρη. Σε πολυκοπτικό βάζουμε τα φιστίκια, τη ζάχαρη, το καγιέν, το μοσχοκάριδο, το γαρίφαλο, την κανέλα, τα φύλλα δάφνης και χτυπάμε καλά. Αφαιρούμε το ταψί με τις πατάτες από το φούρνο και τοποθετούμε το κοτόπουλο πάνω από τις πατάτες μέσα στο ταψί. Απλώνουμε πάνω από το κοτόπουλο τη μαρινάδα και καλύπτουμε με αλουμινόχαρτο. Ψήνουμε ξανά, ξεσκεπάζουμε, ψήνουμε επιπλέον για 20 λεπτά και σερβίρουμε με θυμάρι. Και πάμε για το γλυκό της ημέρας, το απόλυτο καλοκαιρινό γλυκό και όχι μόνο, γιατί παγωτό Σικάγο μπορείς να φας όλο το χρόνο. Αυτό το παγωτό τα έχει όλα, γιατί έχει πουράκια, έχει τρουφίτσα, έχει σιρόπι σοκολάτας, έχει χειροποίητο παγωτό σοκολάτας που θα φτιάξουμε πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα μαζί. Τα έχει όλα, το μόνο που δεν έχει είναι τι? Δεν έχει πολλούς φίλους για να το απολαύσουμε. Είστε μόνο τρεις εδώ μέσα και έχω φτιάξει περίπου 2 κιλά παγωτό. Τι θα κάνω? Θα το φάμε και αύριο. Λίγο είναι 2 κιλά παγωτό. 2 κιλά τα κατεβάζεις, ε? Ναι. Παιδιά, ο Μίτσος είμαι σίγουρος πως 2 κιλά τα κατεβάζει σίγουρα. Οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας και να ετοιμάσουμε το παγωτό για το Μίτσο. Ατομικό θα γίνει. Για το εύκολο παγωτό Σικάγο θα χρειαστούμε 5 γραμμάρια φύλλα ζελατίνης, 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος 35%, 200 γραμμάρια κουβερτούρα, 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, 1 κουταλιά της σούπας κακάο, 500 γραμμάρια κρέμα γάλακτος 35% κρύα και 400 γραμμάρια ζαχαρούχο γάλα. Για τη σύνθεση, 200 γραμμάρια σιρόπι σοκολάτας, 80 γραμμάρια φουντούκια, 80 γραμμάρια τρούφα σοκολάτας, 100 γραμμάρια πουράκια σοκολάτας και 100 γραμμάρια μπισκότα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα φτιάξουμε ένα γρήγορο παγωτό σοκολάτας. Πολύ γρήγορο και πολύ εύκολα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θέλω ένα κατσαρολάκι, θα βάλω την κρέμα γάλακτος που σας δίνω για την κανάζ. Θα ρίξω μέσα την κρέμα γάλακτος. Θα ανάψω το μάτι μου και έχω 2 φυλλαράκια ζελατίνης εδώ. Αυτά είναι 2,5 γραμμάρια το καθένα, είναι 5 γραμμάρια σύνολο, εντάξει. Οπότε, επειδή κάθε συσκευασία που παίρνετε έχει διαφορετικά γραμμάρια το κάθε φύλλο ζελατίνης μέσα, παρακαλώ πάρα πολύ διαβάστε πόσα γραμμάρια είναι το κάθε φύλλο. Θέλω σύνολο 5 γραμμάρια ζελατίνης. Τα βάζω μέσα σε κρύο νεράκι. Ίσα έτσι να μαλακώσουν. Κάτσα χαμηλό στη φωτιά μου εδώ, μην την έχω πολύ δυνατά. Λοιπόν, όπως είναι, θα σπάσω την κουβερτούρα μου. Θέλω μια κουβερτούρα έτσι με γενναιόδορη ποσότητα κακάο. Δεν θέλω να είναι πολύ γλυκιά, γιατί δεν θέλω να βγει το παγωτό μου πολύ γλυκό. Θα βάλω μετά και ζαχαρούχο γάλα. Οπότε γενικά θέλουμε η σοκολάτα μας να είναι σχετικά άγλυκη. Όσο περισσότερο περιεκτικότητα σε κακάο έχει, τόσο πιο άγλυκη θα είναι και βέβαια τόσο πιο πλούσιο σε γεύση σοκολάτας θα βγει το παγωτό μας. Λοιπόν, σπάω την κουβερτούρα μου μέσα. Έχω μια ωραία ποιοτική κουβερτούρα εδώ πέρα που θα ρίξω. Λοιπόν, η κρέμα γάλακτος έχει ζεσταθεί. Έχει πάρει μια βράση, οπότε με το πάρει μια βράση ρίχνω τη ζεστή κρέμα γάλακτος μέσα στην κουβερτούρα μου. Εδώ είμαστε. Και τώρα
Ήρθε η ώρα να ανακατέψουμε, αλλά πριν ανακατέψουμε θα ρίξω μέσα λίγη βανίλια. Άμα δεν έχετε σιρόπι βανίλιας, μία βανιλίνη μπορείτε να ρίξετε. Το κακάο μου. Μία γκανάς δεν έχει μέσα κακάο. Απλά εμείς επειδή θέλουμε να έχει περισσότερη γεύση σοκολάτας το παγωτό μας, βάζουμε και κακάο για να πάρουμε έξτρα σοκολάτα για γεύση. Λοιπόν, στίβω και τις ζελατίνες μου. Η αλήθεια είναι πως και χωρίς ζελατίνες η συνταγή θα βγει. Απλά με τη ζελατίνη θα πετύχουμε καλύτερο αποτέλεσμα υφής, να το πω έτσι, στο παγωτό μας. Λοιπόν, όπως βλέπετε, αφήνω τη σοκολάτα μέσα στην κρέμα, δεν ανακατεύω και τώρα ανακατεύω. Εδώ είμαστε. Εκεί πέρα που θα μοιάζει ότι το μείγμα μας είναι κομμένο και ότι κάτι λάθος έχουμε κάνει, σιγά σιγά όλα θα παίρνουν ένα νόημα. Θα αρχίσει να γίνεται λία η γκανάς μας. Εδώ. Θα αρχίσει να μαλακώνει η σοκολάτα, να ενσωματώνεται το κακάο και θα γίνει ένας μικρός χαμός, γιατί αυτή η γκανάζ έχει πάρα πολύ πλούσια γεύση, έχει και τη ζελατίνη που θα την κάνει ακόμα πιο πηχτή, έχει και το κακάο. Γενικά είναι εδώ να σου τρέχουν τα σάγια, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και το μείγμα μου είναι έτοιμο. Καλό θα ήτανε να αφήσω στην άκρη τουλάχιστον ένα ταρτάκι λίγο να κρυώσει. Δεν θέλω να ζεστό το μείγμα όταν το ρίξω στο μείγμα του παγωτού μου. Τώρα, πάω να φέρω από το ψυγείο την κρέμα γάλακτος και το ζαχαρούχο. Εδώ είμαστε. Και όπως βλέπετε, τα παίρνω από το ψυγείο. Πολύ σημαντικό για να πετύχει η συνταγή να αφρατέψει πολύ το παγωτό. Όσο περισσότερο αφρατέψει τώρα το παγωτό μας, η σαντιγή που θα φτιάξουμε ουσιαστικά με τα υλικά, τόσο πιο αφράτο θα βγει μετά το παγωτό. Γιατί αυτό παγώνει. Οπότε, άμα αυτό που βάλουμε μέσα είναι συμπαγές, το παγωτό μας θα βγει μασίφ. Άμα αυτό που βάλουμε μέσα είναι αέρινο και αφράτο, τι θα βγει το παγωτό μας? Θα παγώσει κάτι αέρινο και αφράτο, οπότε η ίδια σύσταση θα μείνει. Άρα, σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητο να χτυπήσουμε πάρα πολύ καλά την κρέμα γάλακτος μαζί με το ζαχαρούχο. Πολύ καλά είναι σχετικό. Δεν παραχτυπάμε να κόψει. Χτυπάμε μέχρι το σημείο που έχουμε πάρει μια πηχτή, ωραία σαντιγή. Άρα θέλουμε μίξερ. Ναι, μίξερ θέλουμε. Αλλά άμα δεν έχουμε το μεγάλο μίξερ, έχουμε το μικρό σίγουρα. Το χειρό. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Λοιπόν, όπως βλέπεις, έχω βάλει και το ζαχαρούχο μέσα στο ψυγείο, γιατί και αυτό θέλω να είναι κρύο. Εδώ, ανοίγω. Εντάξει, ό,τι περισσεύει. Πάλι σκουτάλι όμως. Όχι, ό,τι περισσεύει θα το βάλω πίσω στην κανάς μου εδώ. Βλέπεις, δεν περισσεύει τίποτα, φίλε. Λοιπόν, ανοίγουμε και το μόνο πράγμα που θέλω να προσέχετε, επειδή γύρω-γύρω από το ζαχαρούχο εδώ πέρα είναι το άνοιγμα από την κονσέρβα, οπότε κόβει πάρα πολύ. Το χειρότερο που μπορείς να κάνεις είναι να βάλεις δάχτυλο μέσα. Τώρα, χτυπάμε πολύ καλά τα δύο μας υλικά, κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά και ζαχαρούχο γάλα και τα δύο παγωμένα από το ψυγείο, μέχρι να αφρατέψουν και να γίνουν σαν σαντιγί. Είστε έτοιμοι? Λοιπόν, μετά από 2-3 λεπτάκια χτυπήματος, τι βλέπουμε, φίλε Διονύση? Μια πολύ ωραία σαντιγί. Μπράβο, είναι μια σαντιγί που έχει μέσα ζαχαρούχο. Εντάξει. Είναι να πάρεις το κουτάλι και να αρχίσεις να τρως. Αυτή είναι η βάση του παγωτού μας. Τώρα θα την κάνουμε σοκολατένια αυτή τη βάση. Πώς? Ρίχνοντας μέσα την κανάς μας που έχει κρυώσει, έτσι. Δεν τη θέλουμε καυτή. Τη θέλουμε κρύα. Γιατί άμα είναι καυτή, τι θα κάνει το μείγμα μας? Θα αραιώσει, δεν θα είναι τόσο αφράτο μετά το παγωτό μας, εντάξει. Οπότε ρίχνω μέσα όλο το σοκολατένιο μείγμα και η ερώτηση μου είναι εξής. Ή θα ανακατέψω στο μίξερ για πολύ λίγη ώρα, ή θα ανακατέψω πολύ προσεκτικά με τη σπάτουλα. Με τι θέλετε? Σπάτουλα. Και τα δύο είναι σωστά. Απλά, άμα θα βάλετε το μίξερ, θέλω με το που ρίξετε τη σοκολάτα, ίσα ίσα, εδώ, βλέπετε. Είμαστε. Βλέπεις, έτσι με αυτόν τον τρόπο ακόμα έχει μείνει σαντιγί. Το βλέπεις, Μπελέση? Ε? Έχει μείνει σαντιγί. Η ζελατίνη θα βοηθήσει και πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή εδώ πέρα, επειδή η ζελατίνη έχει την τάση να κρυώνει και να ζελάρει, με το που κάθισε το μείγμα μέσα στην κρύα σαντιγί, τι έκανε? Κράτησε. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε κάτι λάθος. Τώρα σίγουρα θα χρειαστεί η Μαρίς, γιατί στην άκρη έχει μείνει λίγο από το μείγμα μου. Οπότε ανακατεύω εδώ με τη Μαρίς και έχω ένα υπέροχο σοκολατένιο μείγμα. Τώρα καταλαβαίνεις γιατί δεν ήθελε σοκολάτα μου να είναι γλυκιά, Διονύση. Γιατί έχουμε το ζαχαρούχο. Οπότε η υφή που θα έχει το παγωτό σας είναι αυτή. Καταλαβαίνετε, είναι αφράτο, ωραίο, σεξι, νόστιμο. Άντε, γεια. Τι φλανάχουν τα έτοιμα παγωτά. Αλήθεια τώρα. Μπέσα πέρα από την πλάκα, είναι κάτι καταπληκτικό. Τώρα, ήρθε η ώρα του παγώματος. Κοίτα εδώ πώς πέφτει το μείγμα. Κοίτα εδώ πόσο ποσότητα παγωτού έχουμε πάρει. Πραγματικά με το τίποτα. Μία συσκευασία κουβερτούρα χρησιμοποιήσαμε, λίγο κρέμα γάλακτος, μία συσκευασία ζαχαρούχο και αυτό ήταν.
Πανεύκολο. Μα τι σου λέω. Σ' αρέσει το παγωτό βανίλια ή το παγωτό σοκολάτα περισσότερο? Το παράδοξο ήταν μικρός. Είχα μούρλα με τη βανίλια. Όσο μεγαλώνω, αλλάζει. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το αφήσω. Καταλαβαίνετε. Τέλεια. Λοιπόν, αυτό πάει στην κατάψυξη. Για πόση ώρα? Δύο ώρες. Όχι, θέλει παραπάνω. Μέχρι που να παγώσει τελείως. Εντάξει, καλό να το αφήσουμε 6-8 ώρες, δηλαδή από βραδύ, να το αφήσουμε να κρυώσει καλά. Δεν είναι κάτι που μπορείτε να ετοιμάσετε και να καταναλώσετε σε 2-3 ώρες. Οπωσδήποτε δεν θα σας άφηνα να περιμένετε. Οπότε έχω ετοιμάσει ήδη εγώ ένα. Εδώ είμαστε. Και το παγωτό σοκολάτα μας είναι έτοιμο. Λοιπόν, πάμε τώρα να φτιάξουμε το παγωτό Σικάγο. Έχουμε το παγωτό μας. Έχουμε σιρόπι σοκολάτας, πουράκια, τρουφίτσες, ξηρό καρπό. Έχουμε τις ομπρελίτσες. Και για το τέλος, έτσι, για το πολύ καλό, θα ανάψουμε και τα σου. Ναι, αυτά. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Με τι ξεκινάμε? Ξεκινάμε με το λέρωμα του ποτηριού. Άμα είναι να το κάνουμε, να το κάνουμε σωστά. Λοιπόν, Σικάγο κάνουμε. Οπότε γύρω-γύρω. Το σιρόπι εδώ να αρχίσει να πέφτει προς τα κάτω. Μπράβο. Δεν θέλω να το λυπηθείτε. Να είστε έτσι γενναιόδοροι. Και έχω καλό ένα εδώ. Αλλά εντάξει, είναι φανταστικό. Πόσοι άτιμοι σκεφτήκαν τότε και σου λέει: Φίλε, έχω λίγο παγωτάκι στο ψυγείο. Και έχω και λίγα πουράκια και λίγο τροφίτσα. Μπορώ αυτό να το κάνω γλυκό και να το πουλήσω? Και μπαπ, έσκασε το Σικάγο εκεί πέρα και όλοι τρελαίνονται για Σικάγο και ουσιαστικά είναι το πιο εύκολο γλυκό που υπάρχει. Λοιπόν, τώρα πάμε να βγάλουμε κάνα δύο μπαλίτσες. Θέλω να σας δείξω λίγο και την υφή του παγωτού μας. Πώς σας φαίνεται? Τέλειο. Μέροχο. Τέτοιο παγωτού ούτε έτοιμο δεν παίρνεις, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, μία μπάλα. Πόπο Παναγία μου. Χειροποίητο. Δύο μπάλες. Να βάλω τρεις. Πέντε. Θα βάλω τρεις. Και πάω δίπλα. Αυτό γίνεται παγωτό Σικάγο Αγίας Παρασκευής. Καταλαβαίνετε. Όχι, δεν έχει Σικάγο στην Αγία Παρασκευή, απλά δεν είναι το κλασικό ποτήρι που κάνει στο Σικάγο. Το κλασικό ποτήρι είναι πιο ανοιχτό, όπως αυτό. Οπότε δύο, να βάλω άλλη μία μπάλα. Σικάγο Kitchen Lab. Σικάγο Kitchen Lab. Καταπληκτικό. Λοιπόν, και βάζω και μία τρίτη μπάλα. Και πάμε τώρα να βάλουμε τα υπόλοιπα μας υλικά. Λοιπόν, υλικό νούμερο 1. Ξηρή καρπή. Έχω ωραίο φουντουκάκι εδώ. Που το έχω ψήσει, έτσι για να κάνει κρούτσου κρούτσου. Υλικό νούμερο 2, τρουφίτσα. Τη λυπάμαι? Όχι. Είμαι γενναιόδωρος και θα βάλω όσο περισσότερο γίνεται. Ακόμα να πέφτει έξω από το ποτήρι να γίνεται χαμός. Υλικό νούμερο 3, πουράκι θα βάλω? Βέβαια. Σικάγο χωρίς πουράκι δεν είναι Σικάγο. Υλικό νούμερο 4, το κλασικό μπισκοτάκι μας. Μας αρέσει. Λίγο σιρόπι από πάνω. Σωστά, Μπελέση. Σωστά. Και αφήνουμε το σιρόπι τώρα να πέσει και μέσα και έξω και δεξιά και αριστερά, όπως εδώ. Ομπρελίτσα. Έτσι. Για να μην καεί από τον ήλιο. Άλλη μία ομπρελίτσα για να μην καεί από τον ήλιο. Πολύ σωστά, γιατί αυτό είναι το κλασικό γλυκό παραλίας. Εδώ είμαστε. Και επειδή θέλουμε να το πάμε και στο επόμενο επίπεδο, εδώ, και εδώ έχει κανείς τσακμάκι. Παρακαλώ. Ορίστε, ευχαριστώ. Πάμε. Εδώ είμαστε. Κοίταξε, μέχρι που να ανάψει το ένα, έχει σβήσει το άλλο. Περίμενε. Το Μάρτιο, παιδιά. Για το εύκολο παγωτό Σικάγο, σε μπολ βάζουμε τις ζελατίνες, καλύπτουμε με νερό και αφήνουμε στην άκρη να μουλιάσουν. Σε κατσαρολάκι βάζουμε την κρέμα γάλακτος και μεταφέρουμε σε μέτρια φωτιά. Σε άλλο μπολ σπάμε την κουβερτούρα σε μικρά κομμάτια, μεταφέρουμε τη ζεστή κρέμα γάλακτος στο μπολ με την κουβερτούρα και αφήνουμε να μαλακώσει. Προσθέτουμε τη βανίλια, το κακάο, τις ζελατίνες καλά στημένες και ανακατεύουμε καλά. Στον κάδο του μίξερ βάζουμε την κρύα κρέμα γάλακτος, το ζαχαρούχο και χτυπάμε. Βάζουμε στον κάδο του μίξερ την κρύα γκανάς, ανακατεύουμε απαλά, μεταφέρουμε το μείγμα σε φόρμα και το βάζουμε στην κατάψυξη. Βάζουμε το σιρόπι σοκολάτα στα ποτήρια, το παγωτό, τα φουντούκια κομμένα σε χοντρά κομμάτια, τρούφα σοκολάτας, τα πουράκια, τα μπισκότα, ξανά σιρόπι σοκολάτας,
μας και σερβίρουμε. Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε και το σημερινό μας επεισόδιο. Τρεις φανταστικές καλοκαιρινές συνταγές. Ναι, ξεκινήσαμε μια ταπεινή χωριάτικη, αλλά νομίζω ότι σας έδειξα όλα τα μυστικά για να πετύχετε τη σούπερ τέλεια χωριάτικη. Συνεχίσαμε με ένα πειρατικό κοτόπουλο. Το λέμε πειρατικό γιατί μας βγάζει έτσι πάρα πολλά αρώματα και γεύσεις από την Καραϊβική. Πολύ απλά με λίγο φιστίκι και λίγα μυρωδικά, όντως μπορείτε να φτιάξετε το πιο ζουμερό μελένιο κοτόπουλο που έχετε δοκιμάσει. Και το τέλος ένα κλασικό γλυκό που απλά το μόνο που χρειάζεται να ετοιμάσετε είναι ένα παγωτό σοκολάτα. Σας έδειξα πώς μπορείτε να φτιάξετε ένα παγωτό σοκολάτα χωρίς χρήση παγωτομηχανής. Πολύ εύκολα, απλά με ένα μιξεράκι φτιάξαμε τον παγωτό μας και στο τέλος έχουμε το πιο εντυπωσιακό γλυκό ever. Και βέβαια αναλυτικά όλες οι συνταγές βρίσκονται στο akispetretzikis.com που μπορείτε πλέον πολύ εύκολα να τα αποθηκεύσετε στην οθόνη του κινητού σας. Με ένα κλικ μπορείτε εύκολα και γρήγορα να βλέπετε όλες μα όλες τις συνταγές μας. Μόλις λοιπόν μπείτε στο site μας από το κινητό σας, θα σας εμφανιστεί στο πάνω μέρος της οθόνης ένα μήνυμα. Πατήστε το μήνυμα και επιλέξτε εγκατάσταση. Αμέσως εμφανίζεται το εικονίδιο στο κινητό σας και μπορείτε να βλέπετε τις συνταγές μας χωρίς ίντερνετ, μπορείτε να ετοιμάζετε τη λίστα για το σούπερ μάρκετ και γενικά μπορείτε να κάνετε 1000 πράγματα που όντως μπορείτε να εξερευνήσετε στο καινούργιο μας website. akispetretzikis.com. Μην ξεχάσετε να κάνετε follow σε όλα τα social media, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok και Viber. Τι άλλο μπελέσει, να μας στέλνετε φωτογραφίες με συνταγές που φτιάχνετε γιατί τρελαινόμαστε. Μην ξεχνάτε να μας αγαπάτε γιατί εμείς σας αγαπάμε. Φιλάκια πολλά, καλό απόγευμα. Θες να πεις κάτι εσύ, Μίτσο? Καλό απόγευμα. Εσύ, Μπελέση? Καλή όρεξη και καλό απόγευμα. Εσύ, Διονύση? Καλή χώνευση. Αυτός είσαι. Και τα λέμε στο επόμενο μας επεισόδιο. Γεια σας. Επειδή τελειώνουν τώρα τα επεισόδια, καταλαβαίνετε, είναι όλοι σε μία φάση. Ο Μπελές σήμερα έχει έρθει με το μαγιό, ας πούμε, στη δουλειά. Και του λέω, πώς έχεις έρθει έτσι, με μαγιό εδώ μέσα, πώς θα κάνουμε δουλίτσα? Και μου λέει, πρέπει να φύγω μετά να πάω για μπάνιο. Εδώ πέρα, λέει, στη Λούτσα, λέει, να πεταχτώ, λέει, για την κλασική βουτιά της ημέρας. Τώρα εντάξει, ρε φίλε, ό,τι νομίζεις. Τέλος πάντων.